Αναταραχή εκδηλώνεται, κυρίες και κύριοι, σε τρεις χώρες της Λατινικής Αμερικής: την Αργεντινή, τη Χιλή και την Νικαράγουα, όπου γίνονται μεγάλες διαδηλώσεις μέχρι και οδομαχίες, όπως θα δούμε στο ρεπορτάζ. Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους του Buenos Aires προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τις αυξήσεις που επέβαλε η κυβέρνηση σε ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο και νερό. Πίσω από τις διαδηλώσεις βρίσκονται τα μεγαλύτερα συνδικάτα της χώρας. Είναι αδύνατο να πληρώσεις αυτές τις τιμές. Υπάρχουν παιδιά, παππούδες και ολόκληρες οικογένειες που δεν τρώνε πλέον καθημερινά. Από το 2015 η τιμή του ρεύματος στην Αργεντινή αυξήθηκε κατά 567%, ενώ η τιμή του νερού κατά 338%. Στους δρόμους του Σαντιάγο της Χιλής βρέθηκαν χιλιάδες φοιτητές που ζητούν δωρεάν εκπαίδευση για να βρεθούν αντιμέτωποι με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που προσπαθούσαν να σταματήσουν τη διαδήλωση. Διαδηλώνουμε για να δείξουμε πως έχουμε ακόμα φωνή και δύναμη. Η δημόσια εκπαίδευση στη Χιλή είναι πολύ χαμηλής ποιότητας και τα ιδιωτικά ιδρύματα που επιχορηγούνται από το κράτος έχουν εξαιρετικά υψηλά διδάκτρα. Το 2017 ξεκίνησε ένα φοιτητικό κίνημα στη χώρα που ζητάει να ακυρωθούν τα φοιτητικά χρέη όσων χρειάστηκε να δανειστούν προκειμένου να σπουδάσουν. Η Πατμόν και η Νικαράγουα, με χιλιάδες διαδηλωτές να κατεβαίνουν στους δρόμους της πρωτεύουσας για να διαμαρτυρηθούν για τις μεταρρυθμίσεις στο σύστημα κοινωνικής ασφάλειας. Είμαι εδώ καθώς είμαι αγανακτισμένος. Έχω αγανακτήσει καθώς ο παππούς μου θα λάβει 5% λιγότερη σύνταξη μετά από 45 χρόνια εργασίας. Γρήγορα σημειώθηκαν επεισόδια στους δρόμους της Μανάγουα με τις αστυνομικές δυνάμεις να ρίχνουν χημικά και πλαστικές σφαίρες σε ένα εξοργισμένο πλήθος εργαζομένων και συνταξιούχων.